Το λόγο έχει ο Κοινωνικός Επίσης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Αστέριος Ροντούλης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγο ακούσαμε μία τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ευθυμίου, σε σχέση με όσα υπόθηκαν από τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού για κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Κυπριακό, Αιγαίο, Σκόπια. Και δόθηκε η εντύπωση ότι εφήγει ο κύριος Ευθυμίου ακούγοντας τον πρόεδρο του λαού. Χαίρομαι που το διαψεύδεται. Χαίρομαι. Κύριε Ευθυμίου, πρέπει να σας πω όμως ότι ο θυμόσοφος ελληνικός λαός έχει μια παροιμία ή μια ρίση που λέει: ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και πράγματι, εσείς του ΠΑΣΟΚ το έχετε κρυφό καμάρι, γιατί φαίνεται ότι ασκείτε μυστική διπλωματία. Μαθαίνουμε πράγματα για τα κρίσιμη σημασία σε εθνικά μας ζητήματα μέσω τρίτων. Μέσω της τουρκικής πλευράς, με δηλώσεις του κυρίου Μπαγής, μέσω του κυρίου Ερντογάν, πάντως όχι μέσω της ελληνικής κυβέρνησης. Και εξ αυτού του λόγου, κύριε Ευθυμίου, και πρέπει να το εκτιμήσετε αυτό που θα πω τώρα, για την Παρασκευή ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού έχει καταθέσει ερώτηση προς τον αξιότιμο πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Παπανδρέου, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης επί όλων αυτών των εθνικών ζητημάτων. Για να δούμε κι εμείς επιτέλους τι γίνεται στην πραγματικότητα. Και να βγάλει και ο ελληνικός λαός τα συμπεράσματά του. Εάν βεβαίως ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Παπανδρέου και δεν ακολουθήσει πάλι την στερεοτυπική συμπεριφορά της μυστικής διπλωματίας. Έρχομαι τώρα στα το νομοσχεδίο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ συγκεκριμένα επί κάποιων παρεμβάσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οργανισμούς και φορείς που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας. Πρώτον, η κυβέρνηση κλείνει τα 51 τοπικά κέντρα αγροτικής ανάπτυξης. Ποια είναι η αιτιολογική? Έχω συνοηθεί με τον... Επειδή σας βλέπω ότι ανησυχείτε, έχω συνοηθεί με τον κύριο Υπουργό. Σε δύο λεπτά θα είναι εδώ. Συνεχίστε, κύριε Ροντούλη. Να το κάνουμε θέμα. Κλείνει λοιπόν τα 51 τοπικά κέντρα αγροτικής ανάπτυξης. Με ποια αιτιολογική βάση να γίνουν περικοπές σε δαπάνες που δεν χρειάζονται? Εγώ να το δεχθώ αυτό. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία δεν είχε φροντίσει να δώσει σε αυτά τα τοπικά κέντρα αγροτικής ανάπτυξης τις αρμοδιότητες και τη λειτουργικότητα που θα έπρεπε να είχαν αποκτήσει. Ας δεχτούμε όμως την αιτιολογική βάση που διατυπώνεται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Όποιος όμως έχει διαβάσει τον Καλλικράτη θα δει τούτο. Στο άρθρο 94, παράγραφος 5 του Καλλικράτη, θα δημιουργηθούν, κύριε Ευθυμίου, σε κάθε δήμο της χώρας 325 εν συλλόλο γραφεία αγροτικής ανάπτυξης.
του τέστην. Κλείνεται 51 τοπικά κέντρα αγροτικής ανάπτυξης που θα λειτουργούσαν σε επίπεδο νομού και θέλετε να δημιουργήσετε 325 γραφεία αγροτικής ανάπτυξης, ένα σε κάθε δήμο. Πώς γίνεται λοιπόν ο περιορισμός των δαπανών των οποίων επικαλείστε? Παράλογα πράγματα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Πάρα πολύ σημαντικό. Καταργείται την Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδος. Πρόκειται για έναν οργανισμό, για μια επιτροπή μάλλον για να είμαι ακριβής, που συναισθήθη το 1979. Έχει ζωή 30 περίπου χρόνια, 31 χρόνια. Συγκροτείται από 18 μέλη, φορείς δηλαδή, κρατικούς και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται γύρω από το γάλα και τα προϊόντα του. Μιλάμε για πανεπιστήμια, μιλάμε για ενώσεις κτηνοτρόφων, μιλάμε για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Όλοι αυτοί λοιπόν συνθέτουν αυτή την Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδος. Τι μας προσφέρει αυτή η Επιτροπή? Αυτή η Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, μας προσφέρει την διασύνδεση με έναν παγκόσμιο οργανισμό, επιστημονικό οργανισμό, την Διεθνή Ομοσποδία Γάλακτος, έναν πανίσχυρο διεθνή οργανισμό, με παρεμβάσεις τόσο νομοθετικές όσο και τεχνολογικές. Χάνοντας λοιπόν εμείς αυτή τη διασύνδεση, χάνουμε την εμπειρία, την ενημέρωση, την πληροφόρηση, την τεχνογνωσία που θα μπορούσαμε να πάρουμε από αυτή την Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος. Δεύτερον, τι πρέπει να ξέρουμε, 3 λεπτά κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να ξέρουμε τούτο. Ήταν πολύ μεγάλη αυτά τα 30 χρόνια η προσφορά αυτής της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. Σας θυμίζω ότι ήταν ο βασικός επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον αγώνα που γινόταν για να πιστοποιηθεί η ελληνική φέτα ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Οργάνωσε πλήθος σεμιναρίων, εκδηλώσεων, ενημερωτικών, συνεδρίων. Έδωσε γνώση στο γεωτεχνικό κόσμο που ασχολείται με τα ζητήματα της κτηνοτροφίας και του γάλακτος. Έδωσε ενημέρωση στους κτηνοτρόφους. Βελτίωσε με τις μελέτες της την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής γάλακτος. Και προσέξτε αγαπητοί συνάδελφοι τώρα, και αυτό κύριε Υπουργέ πρέπει να το δείτε, καταργείται μια επιτροπή που προσέφερε όλα αυτά που σας προανέφερα, η οποία έχει μηδενικό κόστος. Μηδέν. Γιατί? Στεγάζεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση της Συγκλήτου. Επιχορηγείται από τον ΕΛΟΓΑΚ, δηλαδή με χρήματα που δίνουν οι κτηνοτρόφοι και οι μεταποιητές γάλακτος. Το διοικητικό της Συμβούλιο, το Πενταμελές, εκπληρώνει τα καθήκοντά του αμισθή. Το επιστημονικό προσωπικό που καταθέτει την εργασία του, 70 περίπου άνθρωποι, κάνει τη δουλειά του επίσης χωρίς να λαμβάνει μισθό. Άρα λοιπόν, γιατί καταργείται μια τέτοια εθνική επιτροπή που έχει προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στην εθνική οικονομία? Εδώ τώρα δεν υπάρχει ούτε η αιτιολογική βάση της περιστολής των δαπανών για να βοηθηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα πείτε μου, γιατί το κάνετε? Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ενοχή σας λέγοντας τούτο. Παρακολούθησα τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας,
ο οποίος εξαπέλυσε Μύδρους εναντίον του ΠΑΣΟΚ, επειδή έχει καταργηθεί το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν ένας πολυτελέστατος φορέας. Το αφήνω. Δεν θα πω ότι ήταν ένα Ινστιτούτο Προστασίας του Λαθρομετανάστη. Τα αφήνω και αυτό. Τα αφήνω και αυτό. Κύριε Βελόπουλε, το παραγνωρίζω. Ας πούμε ότι κάτι έκανε. Με ενόχλησε πάρα πολύ όμως που από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούστηκε ούτε μία κουβέντα, και δεν είναι εδώ και ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος, δεν ακούστηκε ούτε μία κουβέντα για την κατάργηση του Ινστιτούτου Δημογραφικής Πολιτικής, Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας, το οποίο δημιουργήθηκε με νόμο του το 2006, ουδέποτε συγκροτήθηκε, ουδέποτε λειτουργήσε, και βεβαίως έρχεστε τώρα και το καταργείτε. Κάτι που ουδέποτε λειτουργήσε. Θα περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, τη στιγμή που μετά την Ιαπωνία παγκοσμίως είμαστε η χώρα παγκοσμίως με τον μεγαλύτερο δείκτη υπογεννητικότητας, όλοι εδώ να συνομολογήσουμε κάτι. Ότι αν ένας οργανισμός, μία υπηρεσία, ένας φορέας θα έπρεπε οπωσδήποτε να λειτουργήσει, κύριε Υπουργέ, αυτός δεν θα έπρεπε να είναι το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά οπωσδήποτε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας. Είναι ανάγκη εθνική. Γιατί αυτό το Ινστιτούτο θα μας έδιδε τις επιστημονικές βάσεις που θα βοηθούσαν στην βιολογική επιβίωση του ελληνικού έθνους. Αντί λοιπόν κάποιοι να κόπτονται για τους λαθρομετανάστες, επιτέλους ας κόπτονται και για τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό που μέρα με την ημέρα πεθαίνει. Εμείς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι κατώτερο των προσδοκιών, όδινεν όρος και έτεκεν μην, και διότι δεν έχει και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην περιστολή των δημοσιονομικών μας δαπανών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.